this morning. Πώς είστε αυτό το πρωινό? Wow, too many happy faces. Wonderful. Πολλές χαρούμενες φατσούλες. Praise the Lord. I bring you greetings from my wife who is here today and my family. Σας φέρνω τα χαιρετίσματα από τη σύζυγό μου που είναι εδώ μαζί μου και από την οικογένειά μου. And our congregation back in the city of Cape Town. Και το ποίμνιό μας στην πόλη μας, το Cape Town. We thank God, as I said on Friday. Ευχαριστούμε τον Θεό, όπως είπα την Παρασκευή. That the Lord had mercy on us and given us plenty of rain. Που ο Θεός έκανε έλεος σε μας και μας έδωσε μπόλικη βροχή. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. We had over 3 years severe drought in the city of Cape Town. Είχαμε πάνω από 3 χρόνια μεγάλο πρόβλημα ξηρασίας στην πόλη μου. And there was a threat that our taps would run dry. Και υπήρχε η απειλή του ότι θα στέγνωναν οι βρύσες μας. But God had mercy on us. Όμως ο Κύριος έκανε έλεος σε μας. And gave us an abundance of rain. Και μας έδωσε μπόλικη άφθονη βροχή. Thank you for your prayers. Σας ευχαριστούμε για τις προσευχές σας. Today I want to talk to you. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω. And really share my heart with you. Και να μοιραστώ την καρδιά μου μαζί σας. For many days now. Για πολλές μέρες τώρα. As I sat in the presence of the Lord. Καθώς καθόμουν στην παρουσία του Θεού. As I sought his face. Καθώς εξητούσα το πρόσωπό του. As I listened to his heartbeat within my heart. Καθώς άκουγα το χτύπο της καρδιάς του μέσα στη δική μου καρδιά. I began to pick up the burden of the Lord. Άρχισα να αναλαμβάνω, να πιάνω το βάρος του Κυρίου. I began to become sensitive to what he was saying to his church at this very hour. Άρχισα να ευαισθητοποιούμε σε αυτό που ο Κύριος λέει για αυτή την ώρα για την Εκκλησία. And I believe the word that I will share with you today. Και πιστεύω ότι ο λόγος τον οποίο θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Comes from the very heart of God. Προέρχεται από την ίδια καρδιά, την καρδιά του Θεού. To the heart of his people. Προς την καρδιά του λαού του. And I thank God for the Holy Spirit. Και ευχαριστώ τον Κύριο για το Άγιο Πνεύμα. That through him we are able to hear and understand and perceive how God feels. Διότι διαμέσου αυτού μπορούμε να καταλάβουμε το και να αντιληφθούμε το τι νιώθει ο Θεός και τι σκέφτεται. And what goes on within his heart. Και τι γίνεται στην καρδιά του. As I was meditating in his presence. Καθώς ήμουνα στην παρουσία του. I heard the Spirit of God say these words to me. Άκουσα το Άγιο Πνεύμα να μου λέει αυτά τα λόγια. He said, son. Μου είπε, Υιέ μου. What really concerns me. Αυτό που πραγματικά με ανησυχεί, με αφορά. And what really matters to me more than anything else. Και αυτό που έχει περισσότερη σημασία για μένα, περισσότερο από κάθε άλλο. It's not the size of the house you live in. Δεν είναι το μέγεθος του σπιτιού στο οποίο ζεις. It's not the type of a car you drive. Ή το τι είδους αυτοκίνητο οδηγάς. It's not the position that you may have. Ή ποια θέση έχεις. Or the influence you may exercise. Ή την επιρροή με την οποία ασκείς. Or the very titles you may have under your name. Ή τους τίτλους που κατέχεις κάτω από το όνομά σου. What really concerns me. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία για μένα. What I am really interested in. Αυτό που με ενδιαφέρει πραγματικά. Is the state of your heart. Είναι η κατάσταση της καρδιάς σου. It is the condition of your relationship with me. Είναι σε ποια κατάσταση βρίσκεται η σχέση σου μαζί μου. And he asked me these questions. Και με ρώτησε αυτές τις ερωτήσεις. And I'm going to ask you the same questions the Spirit has asked me. Και θα σας ρωτήσω τις ίδιες ερωτήσεις που ρώτησε εμένα το Πνεύμα. He said, "Am I the center of your life?" Με ρώτησε, είμαι το επίκεντρο της ζωής σου. Am I your beginning and your end? Είμαι όντως η αρχή και το τέλος σου. Do you really love me? Πραγματικά με αγαπάς. Do you know me? Με γνωρίζεις. Do you know me intimately as I know you? Με γνωρίζεις με ένα οικείο τρόπο όπως σε γνωρίζω εγώ. How much do you love me?
Πόσο πολύ με αγαπάς; Do you love me passionately? Με αγαπάς με πάθος; Or am I just someone you run to when you're in trouble? Ή απλά είμαι κάποιος στον οποίο τρέχεις όταν έχεις προβλήματα; Or am I someone you worship only on a Sunday? Ή κάποιος που απλά λατρεύεις την Κυριακή; Am I really the Lord of your life? Είμαι πραγματικά ο Κύριος της ζωής σου; And I had to search my heart and answer those questions as honestly as I could. Και έπρεπε να ερευνήσω την καρδιά μου και να απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις όσο πιο ειλικρινά μπορούσα. And then he asked me, or he rather shared with me. Και μετά μοιράστηκε μαζί μου. How grieved his heart is when we are unwilling to repent. Πόσο πολύ θλίβεται η καρδιά του όταν εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι να μετανοήσουμε. When we are unwilling to even acknowledge the state of our heart. Όταν δεν είμαστε καν πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε την κατάσταση της καρδιάς μας. So many of God's people. Τόσοι πολλοί άνθρωποι του Θεού. Their hearts have grown hard. Έχουν σκληρύνει τις καρδιές τους. They're not flexible. Δεν είναι ευέλικτοι. Not sensitive to the Spirit's leading or guidance anymore. Οι ευαίσθητοι στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Because of the so many cares of the world that has entered their hearts. Λόγω των τόσων πολλών έγνοιων και σκοτούρων του κόσμου που έχουν μπει στην καρδιά τους. Jesus said. Ο Κύριος Ιησούς είπε. The cares of this world. Οι μέρημνες του κόσμου τούτου. The deceitfulness of riches. Η πλάνη του πλούτου. The desire for other things. Η επιθυμία για άλλα πράγματα. When they enter into the heart of a person. Όταν εισέλθουν στην καρδιά ενός ανθρώπου. They choke the very life of God within us. Πνίγουν τη ζωή του Θεού μέσα μας. They put us to a spiritual slumber. Μας βάζουν σε ένα πνευματικό ύπνο. A vast section of the Church of the Lord Jesus Christ. Ένα μεγάλο μέρος της Εκκλησίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Is spiritually asleep today. Πνευματικά κοιμούνται σήμερα. They're not awake. Δεν είναι ξύπνοι. They're not aware of what is going on in the realm of the Spirit. Δεν γνωρίζουν το τι γίνεται πνευματικά. You know, the disciples walked with the Lord for over 3 years. Ξέρετε ότι οι μαθητές περπατούσαν με τον Κύριο για περισσότερο από 3 χρόνια. They sat down with him, they ate with him. Καθόνταν μαζί του και έτρωγαν μαζί του. They rubbed shoulders with him. Έτριβαν τους ώμους τους μαζί του. They conversed with him every single day. Ήταν στο πλάι του, συγγνώμη, και περπατούσαν μαζί του. And yet there were times where the hearts were so hardened. Όμως υπήρχαν στιγμές που οι καρδιές τους ήταν πολύ σκληρές. And Jesus had to rebuke the hardness of the heart. Και ο Κύριος Ιησούς έπρεπε να επιπλήξει την σκληρότητα της καρδιάς τους. He said to them, you have eyes and you do not see. Τους είπε, έχετε μάτια όμως δεν βλέπετε. You have ears and you're not able to hear. Έχετε αυτιά παρόλα αυτά δεν μπορείτε να ακούσετε. You have a heart yet you do not perceive. Έχετε καρδιά όμως δεν αντιλαμβάνεστε. Have you not seen the miracles that I have done and fed 5,000? Δεν είδατε τα θαύματα που έκανα και τάισα τους 5,000? How is it that you worried that you do not have bread with you? Γιατί τότε ανησυχείτε ότι δεν έχετε άρτο μαζί σας; Why the hearts have grown hard. Επειδή οι καρδιές τους ήταν σκληρές. They became dull and spiritually asleep. Είχαν μουδιάσει και πνευματικά βρίσκονταν σε ύπνο. There are things that God wants to do in your life right now. Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή σου αυτή τη στιγμή. There are things that God wants to reveal to you right now concerning your life, your family. Που θέλει να σου αποκαλύψει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη ζωή σου και την οικογένειά σου. Your children, your very future. Τα παιδιά σου, το ίδιο σου το μέλλον. But he cannot reveal them to you. Όμως δεν μπορεί να σου τα αποκαλύψει. Because there are times when we are not able to receive them. Επειδή υπάρχουν στιγμές που δεν είμαστε ικανοί να τα λάβουμε. Jesus said to the disciples just before he went to the cross. Ο Ιησούς πριν πάει στον σταυρό είπε στους μαθητές του. He said, I have so many things to share with you. Έχω τόσα πολλά πράγματα να μοιραστώ μαζί σας. I have so much I want to show you. Έχω τόσα πολλά που θέλω να σας δείξω. But I am not able to share them now. You're not able to receive them. Όμως δεν είστε σε θέση να τα λάβετε.
The Apostle Paul went to Corinth and said the same thing. Ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. And now these were believers, they were born again of the Spirit of God. They were filled with the Spirit. They spoke in other tongues. They had all the gifts of the Spirit. Και μιλούσε σε πιστά άτομα τα οποία ήταν βαπτισμένα και είχαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. And he said to them, I want to share the deep things of God with you, and yet I am unable to do so because you are still carnal. Και τους είπε, θέλω να μοιραστώ τα βαθιά πράγματα του Πνεύματος μαζί σας, όμως δεν είμαι σε θέση να το κάνω, γιατί είστε ακόμη σαρκικοί. I want to share the wisdom of God, the depths of God's heart with you, but you are still spiritual babes, and I can only give you milk, I can't give you meat. Θέλω να μοιραστώ τη σοφία του Θεού, το βάθος του Θεού, όμως δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είστε ακόμη στο πνεύμα μωρά. One of the things that grieves the heart of God is our unwillingness to grow up. Ένα πράγμα που λυπεί την καρδιά του Θεού είναι η απροθυμία μας να οριμάσουμε, να μεγαλώσουμε. Unwillingness to step out of the shadows into His light and into the deep things of the Spirit of God. Η απροθυμία μας να βγούμε από τις σκιές και να μπούμε μέσα στο φως και στο πνεύμα του Θεού. We continue to remain spiritual babes. Συνεχίζουμε να είμαστε πνευματικά αβρέφη. Because we have not the desire to go further and higher with Him in the Spirit. Επειδή δεν έχουμε αυτή την επιθυμία να μεγαλώσουμε και να πάμε σε πιο ψηλό σημείο μαζί Του και στο πνεύμα. If we're going to accomplish anything for God that will remain, it has to be done by the power of the Spirit. Αν πρόκειται να κατορθώσουμε κάτι στο πνεύμα το οποίο θα παραμείνει, πρέπει να είμαστε in the Spirit. Μέσα στο πνεύμα. Not by might. Ουχή διαδυνάμεως. Not by power. Ουδέ δια ισχύος. But by my Spirit, saith the Lord. Αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. There are things right now. Υπάρχουν πράγματα τώρα that are going on in your life, που γίνονται στις ζωές σας, that all you need is one word from God, και το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένας λόγος από τον Κύριο, that comes from the very throne of God, ένας λόγος που έρχεται από τον ίδιο τον θρόνο του Θεού, and will transform not only you, but your situation, και θα μεταμορφώσει όχι μόνο εσένα αλλά και την κατάστασή σου, and God's ability and power will flow through you because you heard with your ears. Και η ικανότητα και η δύναμη του Θεού θα ρεύσει διαμέσου σου επειδή άκουσες με τα αυτιά σου. And you have seen with your eyes that which the Lord is endeavoring to communicate. Και είδες με τα μάτια σου αυτό που ο Κύριος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Listen to the kind of people. Ακούστε το είδος των ανθρώπων. That God is looking for today. Τους οποίους ψάχνει ο Κύριος. And he is looking to find these type of people within his house. Και ψάχνει να βρει αυτούς τους ανθρώπους μέσα στον οίκο του. He tells us very clear in Isaiah 66 verse 1 and 2 the type of people that God can rest in. Στον Ισαΐα 66, 1 και 2 μας λέει ξεκάθαρα το είδος των ανθρώπων στους οποίους μπορεί να αναπαυθεί ο Κύριος. He is looking for someone in whom he can rest with all of his glory and his presence. Ψάχνει για κάποιον μέσα στον οποίο μπορεί να αναπαυθεί με όλη του τη δόξα. Not just to visit on a Sunday morning. Όχι απλά να επισκεφθεί την Κυριακή το πρωί. But to inhabit and rest in you. Αλλά να κατοικήσει και να αναπαυθεί μέσα σου. Make his home with you. Να κάνει τον οίκο του μέσα σου. Walk with you. Να περπατά μαζί σου. Show you things that you do not know. Να σου δείχνει πράγματα που δεν γνωρίζεις. Cause you to hear things that you've never heard before. Να σε κάνει να ακούσεις πράγματα που δεν ξανάκουσες. Because your attitude and your heart is in the right place. Επειδή η καρδιά σου και η στάση σου είναι στο σωστό μέρος. He says, thus saith the Lord, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you build unto me? And where is the place of my rest? For all those things have mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος στον οποίον θέλετε οικοδομήσει διεμέ,
Και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Διότι η χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις των πτωχών και συντριμμένων των πνεύμα και τρέμονταν των λόγων μου. God is looking for a place of rest. Ο Κύριος ψάχνει για τόπο ανάπαυσης. Hear what he says. Ακούστε τι λέει. To this person I will look. Αυτόν τον άνθρωπο θα επιβλέψω. Someone who is poor in spirit. Κάποιος που είναι φτωχός, συντριμμένος στο πνεύμα. Who carries within him a contrite heart. Που κουβαλάει μέσα του συντετριμμένη καρδιά. And trembles at my word. Και τρέμει στον λόγο μου. When was the last time you or I have shaken because of the word of the Lord? Ποια ήταν η τελευταία φορά που εσύ ή εγώ τρέμαμε λόγω του λόγου του Κυρίου? These type of people are very rare to find even in the house of God. Αυτού του είδους οι άνθρωποι είναι πολύ σπάνιοι να βρεις ακόμη και μέσα στον οίκο του Θεού. The poor in spirit are those who are humble. Οι φτωχοί στο πνεύμα είναι αυτοί που είναι ταπεινοί. They don't have a high opinion of themselves. Δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. They do not pretend they know it all. Δεν προσποιούνται ότι τα γνωρίζουν όλα. And they acknowledge the poverty outside of Christ. Και αναγνωρίζουν τη φτώχεια μακριά από τον Χριστό. They carry within them. Κουβαλάνε μέσα τους. Every single day. Καθημερινά. And they are careful to cultivate a contrite heart. Και είναι προσεκτικοί στο να καλλιεργήσουν μια συντετριμμένη καρδιά. A repentant heart. Μια καρδιά μετάνοιας. And they never cease to be amazed at the wonder and awe of God's word. Και ποτέ δεν πάβουν να στέκονται με θαυμασμό ενώπιον των θαυμασίων του Κυρίου. The heart is soft towards the Lord. Η καρδιά τους είναι μαλακή ενώπιον του and Κυρίου. Towards others. Και σε άλλους. And to his word. Και προς τον λόγο του. To the point στο σημείο where they tremble που τρέμουνε at the hearing στο άκουσμα of God's word. Του λόγου του Θεού. These are the type of people αυτού του είδους των ανθρώπων that God is looking for, ψάχνει ο Θεός. Who are able to raise the standard. Που είναι ικανοί να ψηλώσουν τον πήχη. The standard of God's holiness and righteousness. Τον πήχη του αγιασμού και της δικαιοσύνης του Θεού. For all to see. Για να το δούνε όλοι. And be convicted of their sin and rebellion against God. Και να ελεγχθούν για την αμαρτία τους και την επανάστασή τους ενάντια στον Θεό. When people look at you. Ούτως ώστε όταν άνθρωποι σε βλέπουν. They are convicted of their darkness. Ελέγχονται για το σκοτάδι μέσα τους. I read about a great apostle of faith, Smith Wigglesworth. Διάβασα για ένα μεγάλο απόστολο της πίστης. Who once went into the train, he sat down. Που μια φορά μπήκε σε ένα τρένο και κάθισε. He never said a word. Δεν είπε λέξη. People walked in. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα. And they started shaking and crying because of the presence and the glory of God that rested upon this man. Και άρχισαν να τρέμουν και να κλαίνε λόγω της παρουσίας του Θεού που ήταν αναπαυμένη πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί στο τρένο μετανόησαν για τις αμαρτίες τους και αναγεννήθηκαν. Oh, how I long for a heart that fears the Lord. Πόσο ποθώ για μια καρδιά που φοβάται τον Κύριο. To the extent of trembling at his word. Σε σημείο που να τρέμει στον λόγο του. I see a common phenomenon in the Church of the Lord Jesus today. Βλέπω ένα κοινό φαινόμενο στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα. And it's this. Και είναι το εξής. And I say that with you, with the fear of God. Και σας το λέω με το φόβο του Θεού. With the grieving within my spirit. Με θλίψη μέσα στο πνεύμα μου. That there is a lack of respect and a lack of reverence towards the Word of God. Και αυτό το φαινόμενο είναι ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού. Και εκτίμησης για τον λόγο του Θεού. We have an attitude that says, I know the word. I've heard it preached before. Έχουμε μια στάση που λέει γνωρίζω τον λόγο, τον άκουσα να κηρύσσεται. I know the word. I've read it. Γνωρίζω τον λόγο, τον έχω διαβάσει. I've read the Bible through from cover to cover many times. Έχω διαβάσει την Βίβλο από την αρχή μέχρι το τέλος πολλές φορές. I know what the word says. Ξέρω τι λέει ο λόγος.
Because of this familiarity. Όμως εξαιτίας αυτής της οικειότητας. The familiarity that we have towards the Word of God. Της οικειότητας που έχουμε με τον Λόγο του Θεού. Because it is so easy accessible. Επειδή είναι εύκολα προσβάσιμος. It's all around us. Είναι τριγύρω μας. It's on social media. Είναι στα κοινωνικά μέσα. Everywhere you turn. Όπου και αν γυρίσεις. The gospel is preached. Το Ευαγγέλιο κηρύσσεται. Easily accessible. Είναι εύκολα προσβάσιμος. We read it every day. Τον διαβάζουμε κάθε μέρα. We hear it every Sunday. Τον ακούμε κάθε Κυριακή και κάθε άλλη μέρα. We have an attitude. Έχουμε μια στάση. I know the word. Γνωρίζω τον λόγο. I've heard it before. Τον έχω ξανακούσει. I've read it again. Τον έχω ξαναδιαβάσει. And because of this familiarity. Και λόγω αυτής της οικειότητας. There's a proverb that says familiarity breeds contempt. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι η οικειότητα φέρνει καταφρόνηση. Και περιφρόνηση. Due to this kind of familiarity towards the word. Λόγω αυτής της οικειότητας που έχουμε προς τον λόγο του Θεού. It has rendered the word powerless. Έχει κάνει τον λόγο να είναι να μην έχει δύναμη σε μας. Unable to touch and pierce our hearts. Είναι ανίκανος να αγγίξει και να διατρυπήσει τις καρδιές μας. Because of the attitude. Λόγω της στάσης. With which we approach the Holy Word of God. Με την οποία προσεγγίζουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. If you think you know it, αν σκέφτεσαι ότι τον γνωρίζεις, then you don't really know it. Τότε πραγματικά δεν τον γνωρίζεις. There is a knowledge. Υπάρχει μια γνώση. That is beyond our natural senses. Που είναι πέραν από τις φυσικές μας αισθήσεις. There is a knowledge that comes directly from heaven into your heart. Υπάρχει μια γνώση που έρχεται κατευθείαν από τον ουρανό στην καρδιά σου. Only that kind of revelation knowledge is able to change and transform the human nature. Μόνο αυτού του είδους η αποκαλυπτική γνώση είναι ικανή να μεταμορφώσει και να αλλάξει την ανθρώπινη φύση. Natural knowledge cannot do it. Η φυσική γνώση δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Only the knowledge that comes directly from the Spirit of God into the depths of your heart. Μόνο η γνώση που έρχεται κατευθείαν από το Πνεύμα του Θεού μέσα στα βάθη της καρδιάς σου. That is the word that we truly know because we practice it. Αυτός είναι ο λόγος που πραγματικά γνωρίζουμε επειδή τον βάζουμε σε εφαρμογή. We live it. Τον ζούμε. Every day. Κάθε μέρα. It becomes part of us. Γίνεται μέρος μας. The word becomes flesh. Ο λόγος γίνεται σάρκα. Takes residence within our spirits, within our souls. Και κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας και στη ψυχή μας. And we walk in it. Και περπατούμε μέσα σε αυτόν. That's the only word you know. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που γνωρίζεις. And I think that we are far more educated beyond the level of our actual practice of the word. Και πιστεύω ότι είμαστε μορφωμένοι σε ανώτερο επίπεδο από αυτό που εφαρμόζουμε στον λόγο του Θεού. We know far too much. Ξέρουμε πάρα πολλά. But we practice far too little. Όμως εφαρμόζουμε πολύ λίγα. Amen. And because of this close proximity to the word. Και λόγω αυτής της οικειότητας προς τον Κύριο, της οικίας προσέγγισης. I believe that we have lost the fear of the Lord. Πιστεύω ότι χάσαμε τον φόβο του Θεού. The fear of God. Τον φόβο του Θεού. The deep respect. Τον βαθύ σεβασμό. And the reverence. Και το δέος. That should accompany when we pick up this holy word of God. Που πρέπει να μας συνοδεύει όταν παίρνουμε τον λόγο του Θεού. Folks, listen, preparation is everything. Αδέρφια μου, ακούστε, η προετοιμασία είναι τα πάντα. If you wait to come here for the pastor to prepare your heart to receive the word, you've already missed it. Αν περιμένεις να έρθεις εδώ και ο ποιμένος να προετοιμάσει την καρδιά σου για να λάβεις το λόγο, το έχεις χάσει ήδη. You should have been up 2 hours before you come to church. Θα έπρεπε να ήσουν στο πόδι 2 ώρες πριν να έρθεις στην εκκλησία. And prepare your heart in prayer. Και να προετοιμάζεις την καρδιά σου στην προσευχή. Not just coming to receive, but coming to give. Όχι απλά να έρχεσαι για να λάβεις, αλλά να έρχεσαι να δώσεις. Of that which the Lord has given you. Αυτό το οποίο ο Κύριος σου έχει δώσει. You may not have to say a word. Μπορεί να μην χρειαστεί να πεις λέξη. But you carry a presence. Όμως κουβαλάς μια παρουσία. That others will see.
που οι άλλοι θα δούνε. Others will be convicted. Που θα ελεγχθούν με αυτό. And others will be encouraged. Και άλλοι θα ενθαρρυνθούν. Just by looking at your face. Μόνο με το να κοιτάζουν το πρόσωπό σου. They will tell you have been with Jesus. Θα μπορούν να πούνε, να καταλάβουν ότι ήσουν με τον Ιησού. And so many of us just fall out of bed on Sunday morning. Και πολλοί από εμάς απλά πέφτουμε από το κρεβάτι την Κυριακή το πρωί. Rush, get dressed, we're late, get the children ready. Και τρέχουμε, βιαζόμαστε να ετοιμαστούμε, να ετοιμάσουμε τα παιδιά. And I don't know what's like here, but I know what it's like in Cape Town. Δεν ξέρω πώς είναι εδώ, αλλά ξέρω πώς είναι στο Cape Town. We put the kids in the car, then we have a fight by the time we come to church. Βάζουμε τα παιδιά στο αυτοκίνητο και μέχρι να φτάσουμε στην εκκλησία έχουμε we ένα καυγά. We shout at the children, we shout at the wife. Φωνάζουμε στα παιδιά, φωνάζουμε στη σύζυγο. And then we come and sit and wait to receive. Και μετά ερχόμαστε, καθόμαστε και περιμένουμε να λάβουμε. That's foolishness. Αυτό είναι ανοησία. Moses was rebuked and warned by God. Ο Θεός είχε επιπλήξει και προειδοποιήσει τον Μωυσή. He said, "Take off your shoes." Του είπε, βγάλε τα παπούτσια σου. Before you come into my presence. Πριν μπει στην παρουσία μου. This is holy ground. Αυτό είναι άγιο έδαφος. Hello. Is that the kind of preparation we do? Είναι αυτού του είδους η προετοιμασία που κάνουμε? Where we begin to diligently seek God's face every day, not just on Sunday. Που επιμελώς εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου καθημερινά, όχι απλά τις Κυριακές. Where we take time, quality time, every single day. Που παίρνουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο για τον Κύριο. Because our heart longs for the presence of the Lord. Επειδή η καρδιά μας επιπωθεί την παρουσία του Κυρίου. We don't pray because we have to. Δεν προσευχόμαστε επειδή πρέπει. We don't read the Bible because we have to. Ούτε διαβάζουμε τη Βίβλο επειδή πρέπει. Not if you love the Lord passionately. Όχι αν αγαπάς τον Κύριο με πάθος. You go to prayer because you are hungry. Πας στην προσευχή επειδή πεινάς. You are thirsty, you want to hear the word of the Lord. Είσαι διψασμένος, θέλεις να ακούσεις τον λόγο του Θεού. Because you know that you cannot live and you cannot survive the day without the daily bread that comes from His presence. Επειδή γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να επιβιώσεις εκείνη τη μέρα χωρίς τον επιούσιον ζωντανό άρτο. I seek God because I long for Him, just like the psalmist said, "My soul, Lord, longs for Thee." Εξητώ τον Κύριο επειδή τον επιποθώ, όπως λέει και ο ψαλμωδός, η ψυχή μου επιποθεί εσένα. In a dry and thirsty land. Σε γη ξηρά και ανίδρο. It is so easy for our hearts to grow cold and become hard and insensitive. Είναι πολύ εύκολο η καρδιά μας να ψυχρανθεί, να σκληρινηθεί και να γίνει να μην είναι ευαίσθητη. Living in this present age. Σε αυτό τον καιρό. You don't have to do, you don't have to commit some grave sin before you grow cold and become indifferent towards the things of God. Δεν χρειάζεται να κάνεις μια μεγάλη αμαρτία για να ψυχρανθείς και να σκληρινθείς για τον Κύριο. All you have to do is nothing. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα. Just put your Bible away for a few days. Απλά αφήσε τη βίβλο σου στο πλάι για μερικές μέρες. Neglect fellowship with the Lord every day. Αμέλησε την επικοινωνία μαζί του. For a few days. Για μερικές μέρες. And before you realize, your heart has grown cold and indifferent. Και πριν καν το καταλάβεις, η καρδιά σου έχει ψυχρανθεί και είναι αδιάφορη. Swallowed by the cares of this world. Και έχει καταπνιγεί στις μέρημνες αυτού του κόσμου. What are we going to buy? What are we going to sell? What are we going to eat? What are we going to clothe ourselves? Τι θα αγοράσουμε, τι θα πουλήσουμε, τι θα φορέσουμε. This is the spirit of this age, my brother, my sister. Αυτό είναι το πνεύμα αυτής της εποχής, αδέρφια μου. Do not underestimate it. Μην το υποτιμάτε. It will choke the very life of God out of your spirit. Θα πνίξει την ζωή του Θεού από το πνεύμα σου. It will make you irreverent and insensitive toward the things of God. Θα σε κάνει ασεβή και μη ευαίσθητο ενώπιον των πραγμάτων του Κυρίου. It takes a concerted effort every single day to press into God's presence. Χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια καθημερινά για την παρουσία του Θεού. The flesh will fight you every step of the way. Η σάρκα θα σε πολεμήσει σε κάθε βήμα σου. Temptation will come against you with all of its might. Ο πειρασμός θα έρθει εναντίον σου με όλη του τη δύναμη. That's why Jesus said to the disciples, "Watch and pray." Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. So that you may not enter into temptation. Για να μην εισέλθετε σε πειρασμό.
Today Christians are falling left, right and center. Pastors are falling because there's a weakness in their spirits. Σήμερα πιστοί, οι ποιμένες πέφτουν αριστερά, δεξιά και στη μέση επειδή υπάρχει αδυναμία στο πνεύμα τους. Nothing from the outside can defeat you. Τίποτα από τα έξω δεν μπορεί να σε νικήσει. It's the weakness of our spirits that defeats us. Είναι η αδυναμία του πνεύματός μας που μας νικάει. Proverbs says, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Οι παροιμίες λένε, αν λιποθυμήσεις, λιποψυχήσεις την ημέρα της συμφοράς, η μικρή είναι η δύναμή σου. It's here the problem. Είναι εδώ που είναι το πρόβλημα. We feed our bodies three times a day and we starve our spirits and we give them a cold snack one Sunday morning. Ταΐζουμε τα σώματα μας τρεις φορές τη μέρα, όμως πεινούμε, αφήνουμε να πεινάσουν το πνεύμα μας, γίνοντας το ένα κρύο snack το πρωί της Millions Κυριακής. Are spent on the development of the human body. Εκατομμύρια ξοδεύονται για την ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος. We dress it, we feed it. Το ντύνουμε, το ταΐζουμε. We do the pleasures of it. Κάνουμε αυτά που το ευχαριστούν. To develop how we look is very important. Για να αναπτύξουμε το πώς φαινόμαστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. But not as important how you look inside. Όμως δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το πώς δείχνεις από μέσα. How much time do you and I spend to beautify our inner man? Πόσο χρόνο ξοδεύουμε εσύ και εγώ για να ομορφήσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο? Today believers have time for everything else in the world except to take care of their spirits. Σήμερα οι πιστοί έχουν το χρόνο για οτιδήποτε άλλο στον κόσμο εκτός από το να για το πνευματικά. Our hearts are malnourished. Οι καρδιές μας δεν έχουν τα σωστά συστατικά. Undernourished. Είναι υποσυτίζονται. Weak. Είναι αδύναμες. All the enemy has to do is just touch. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο εχθρός είναι απλά να μας ακουμπήσει. Worry swallows us up. Fear swallows us up. Η ανησυχία, ο φόβος μας πνίγουν. We put up with so many things. Ανεχόμαστε τόσα πολλά πράγματα that we shouldn't. Που δεν θα έπρεπε. But we do not have the strength to resist them. Όμως δεν έχουμε τη δύναμη να τα αντισταθούμε. Void of the presence of God. Υπάρχει κενό στην παρουσία του Θεού. Because of our spiritual negligence. Λόγω της πνευματικής μας αμέλειας. And slothfulness. Και της τεμπελιάς μας. God's presence, my brother, my sister. Η παρουσία του Θεού, αδερφιά μου. And God's holy word. Και ο λόγος του Θεού. Is unapproachable by proud and hardened hearts. Δεν είναι προσεγγίσιμος από την περήφανη καρδιά. His holy word cannot be approached or even opened. Ο Άγιος Λόγος του δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις ή να τον ανοίξεις. Nor understood. Ή να τον κατανοήσεις. With irreverence and without a sense of awe. Αν τον πλησιάζεις με ασέβεια και χωρίς δέος. If we do approach it in such a manner. Αν τον προσεγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο, it becomes void of power. Απλά γίνεται μια κενή δύναμη. And void of substance and life. Και μια κενή ουσία και ζωή. This is why so many of us in the house of God. Γι' αυτό το λόγο τόσοι πολλοί από εμάς μέσα στον οίκο του Θεού. Fail to receive the blessing and the benefit the word promises. Αποτυχάνουμε να λάβουμε τις ευλογίες και τα ωφέλη που έχει ο Κύριος για μας. There's nothing wrong with the word. Δεν έχει κάτι λάθος ο λόγος. The word has not lost its power. Ο λόγος δεν έχει χάσει τη δύναμή του. The problem is with our attitude in which we approach the word. Το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά μας, η στάση με την οποία τον πλησιάζουμε. I see it almost every week. Το βλέπω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Back home in our church. Πίσω στην εκκλησία μας. People hear the word Sunday after Sunday after Sunday after Sunday. Οι άνθρωποι ακούνε τον λόγο Κυριακή και Κυριακή και Κυριακή. No change. Όμως δεν υπάρχει αλλαγή. No repentance. Δεν υπάρχει μετάνοια. No turning away. Δεν υπάρχει επιστροφή πίσω. No brokenness of heart. Ή συντριμώσεις καρδιάς. No wet eyes. Δεν υπάρχουν βρεγμένα μάτια, υγρά μάτια. What happened? Τι έγινε? The attitude. Η στάση τους.
The heart. Η καρδιά. You take a rock and throw it into a well that is filled with water and then take it out. Πάρε. A rock. Πάρε μια πέτρα και ρίξε την. Into a well that is filled with water. Σε ένα πηγάδι που είναι γεμάτο με νερό. Then take it out. Και μετά βγάλ την έξω. See how much water has absorbed. Και δες πόσο νερό έχει απορροφήσει. Then throw a sponge into the well. Και μετά ρίξε ένα σφουγγάρι στο πηγάδι. Then take it out. Και βγάλ το έξω. And see how much water it has absorbed. Και δες πόσο νερό έχει απορροφήσει. What's the difference? Ποια είναι η διαφορά? Same water. Το ίδιο νερό. The one was a rock, the other was a sponge. Το ένα όμως ήταν πέτρα και το άλλο σφουγγάρι. So many people come to church and say, I haven't received anything. You've been preaching for so long, pastor. I don't know, maybe you've lost your anointing. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία και λένε, δεν έλαβα τίποτα, έρχομαι τόσο καιρό εδώ και δεν λαμβάνω τίποτα. Ίσως έχεις χάσει το χρήσμα σου, ποιμένα. No, the problem is not the preaching, the problem is the heart. Το πρόβλημα δεν είναι το κήρυγμα, το πρόβλημα είναι η καρδιά. It's grown hard and insensitive. Έχει σκληρινθεί και δεν είναι ευαίσθητη. It's become critical and judgmental. Έχει γίνει καρδιά που κρίνει, επικριτική. Amen. It's the attitude by which we approach. Είναι η στάση με την οποία προσεγγίζουμε, the ministry of the word. Τη διακονία του λόγου. We have Jesus as an example. Έχουμε τον Ιησού σαν το παράδειγμά μας. He was filled with the Holy Ghost and with power. Ήταν γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. He goes to his hometown. Πηγαίνει στο σπίτι του, στη πατρίδα του, στο χωριό του. There where he was raised. Εκεί που μεγάλωσε. Filled with the Holy Ghost. Γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα. He said, I have come to heal the brokenhearted. Και λέει, ήρθα να θεραπεύσω αυτούς τους συντετριμμένους στην καρδιά. I have come to deliver the captives and open blind eyes. Να ελευθερώσω τους δεσμίους και να ανοίξω τυφλά μάτια. And I'm here to do that for you. Και είμαι εδώ να το κάνω για εσάς. No one blind person received the sight. Ούτε ένας τυφλός δεν έλαβε την όρασή του. No one broken heart was healed. Ούτε ένας συντριμμένος στην καρδιά no one θεραπεύθηκε. Was delivered. Κανένας δεν ελευθερώθηκε. No noted miracles. Κανένα θαύμα. And Jesus said, the scripture said, he could not do any mighty works. Η γραφή λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει κανένα έργο. You know why? Ξέρετε γιατί? It was the attitude. Ήταν η στάση. The lack of honor. Η έλλειψη τιμής. The lack of the fear of the Lord. Η έλλειψη του φόβου του Θεού. That they approached him. Με την οποία τον προσέγγισαν. They did not recognize who he was. Δεν αναγνώρισαν το ποιος ήταν. They saw him as a common man. Τον είδαν σαν ένα κοινό άνθρωπο. The word was not given the proper recognition or the honor that it deserves. Δεν δόθηκε στον λόγο την σωστή αναγνώριση και η σωστή τιμή που αξίζει. As a result, και ως αποτέλεσμα, they missed the hour of their visitation. Έχασαν τον χρόνο της επίσκεψής τους. Many of us in the house of God. Πολλοί από εμάς μέσα στον οίκο του Θεού. Continue to miss. Συνεχίζουμε να χάνουμε the hour of our own visitation. Την ώρα της δικής μας επίσκεψης. The time when God wants to do new things in our lives. Την ώρα που ο Κύριος θέλει να κάνει νέα πράγματα στη δική μας ζωή. The time when he wants to give us new direction. Την ώρα που θέλει να μας δώσει νέα κατεύθυνση. The time when his presence desires to take us deeper and deeper into the wisdom of God, into the mysteries of the kingdom of God. Την ώρα που θέλει να μας πάρει πιο βαθιά και πιο βαθιά μέσα στην παρουσία του και μέσα στο μυστήριο του Θεού. And we miss that hour. Χάνουμε αυτή την ώρα. We miss the hour of his visitation. Χάνουμε την ώρα της επισκέψεως. And we go without the very best that God has for us. Και συνεχίζουμε χωρίς τα καλύτερα που έχει ο Θεός για μας. You know why? Ξέρετε γιατί? Because we contend to live without it. Επειδή έχουμε ικανοποιηθεί να ζούμε χωρίς αυτά. We satisfied. Είμαστε ικανοποιημένοι. We don't want anymore. Δεν θέλουμε κι άλλο. We contend to remain the same. Αρκεστήκαμε στο να είμαστε ήδη. We have arrived. Έχουμε φτάσει. There's no more. Δεν υπάρχει πλέον άλλο.
There is much more. Όμως υπάρχει πολύ περισσότερο. There is much more. Υπάρχει πολύ περισσότερο. We barely scratch the surface. Δεν ούτε καν έχουμε γρατσουνίσει την επιφάνεια. Listen to the word of the Lord. Ακούστε τον λόγο του Κυρίου. Eye has not seen. Οφθαλμός δεν είδε. Ear has not heard. Οτίον δεν άκουσε. Neither has entered into the heart of man. Ούτε έχει εισέλθει σε καρδία ανθρώπου. The things which God has prepared for those who love Him. Τα πράγματα που ο Κύριος έχει προετοιμάσει για αυτούς που τον αγαπούν. God has already prepared those things. Ο Θεός έχει ήδη προετοιμάσει αυτά They τα πράγματα. Are yours. They belong to you. Σου ανήκουν. Those things which the physical senses cannot perceive, cannot touch. Αυτά τα οποία οι φυσικές μας αισθήσεις δεν μπορούν να αγγίξουν και να κατανοήσουν. They are reserved for you and I. Είναι κρατημένα για εσένα και μένα. How much do you want them? Πόσο το θέλεις? How hungry are you for God? Πόσο πεινασμένος είσαι για τον How Θεό? Thirsty are you? Πόσο διψασμένος είσαι? Have you entered into that kind of search yet? Έχεις μπει σε τέτοιου είδους έρευνα? But the word of the Lord says, but the Lord has revealed them to us by His Spirit. Και ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος μας τα έχει αποκαλύψει διά του Πνεύματος. For the Spirit searches all things. Επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα. Even the deep things of God. Ακόμη και τα βάθη του Θεού. You know what, one of the reasons that God gave us His Holy Spirit? Ξέρετε ποιος είναι ένας από τους λόγους που ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε το Πνεύμα του? It is to search the heart of God. Είναι για να ερευνά την καρδιά του Θεού. It is to search the mind of God. Να ερευνά το νου του Θεού. To find out what's in there for me. Να βρει τι είναι εκεί για μένα. What have you prepared for me, Lord? Τι έχεις προετοιμάσει για μένα, Κύριε. I'm not here by accident. Δεν είμαι εδώ τυχαία. You're not here by accident. Ούτε και εσύ. God has prepared good works for you to walk in them. Ο Θεός έχει προετοιμάσει καλά έργα για σένα για να περπατήσεις μέσα σε αυτά. How are you going to find them? Πώς θα τα βρεις? Not by sitting down and folding your hands. Όχι με το να κάθεσαι και να διπλώνεις τα χέρια. The Bible says a little sleep, a little slumber. Ο λίγος ύπνος λέει η Βίβλος, ο λίγος νησταγμός. And your poverty comes like a prowler. Και η φτώχεια σου έρχεται. It's not time to sleep now. Δεν είναι καιρός να κοιμάσαι. It is time to stir up ourselves and take hold of God. Αλλά είναι καιρός να σηκωθούμε και να αρπάξουμε τα πράγματα του By Θεού the Spirit, διά του Πνεύματος and not let him go, και να μην τον αφήσουμε να φύγει until you see things you have not seen before, μέχρι να δεις πράγματα που δεν έχεις until ξαναδεί you hear things you have not heard before, μέχρι να ακούσεις πράγματα που δεν έχεις ξανακούσει. Christianity is not a boring religion. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια βαρετή ψευδοθρησκεία. It is a life of adventure. Αλλά είναι μια ζωή περιπέτειας. It is a life filled with adventure. Είναι μια ζωή γεμάτη περιπέτεια. Where God takes you from faith to faith and from glory to glory until the day you go see Him. Ο Θεός σε παίρνει από δόξα σε δόξα και από πίστη σε πίστη μέχρι να τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο. And when you start searching and seeking the heart of God. Και όταν αρχίσεις να εξητάς και να ψάχνεις για την καρδιά του Θεού. The word of the Lord says, and you will seek me and you will find me. Ο Λόγος του Θεού λέει, θα με εξητήσεις και θα με βρεις. When you search for me with all of your heart. Όταν με εξητήσεις, με ψάξεις με όλη σου την καρδιά. Not part of it. Όχι με μέρος της καρδιάς σου. All of your heart. Με όλη σου την καρδιά. All of your being. Με όλο σου το είναι. Hearing the word and trembling in the presence of God. Να ακούς τον Λόγο του Θεού και να τρέμεις μέσα στην παρουσία του και το φόβο του. You're going to find me. Τότε θα με βρεις. And you're going to find my plans and my purpose for your life. Θα βρεις τα σχέδια και τους σκοπούς μου για τη ζωή σου. And the light of God will expel your darkness and your confusion and your fears. Και το φως του Θεού θα αποβάλει το σκοτάδι σου, τη σύγχυσή σου. And you will walk in the day. Και θα περπατήσεις τη μέρα. Armed with the weapons of warfare. Εξοπλισμένος με τα όπλα του πολέμου. Ready to extend the influence of God's kingdom. Έτοιμος να επεκτείνεις την επιρροή της Βασιλείας του Θεού. For the Spirit searches. Επειδή το Πνεύμα ερευνά. All things. Τα πάντα. Do you know what happens when you're praying in the Spirit? Ξέρεις τι γίνεται όταν προσεύχεσαι πνεύματι? I call that my spiritual Google.
το ονομάζω σαν το πνευματικό Google. When you have a question, you go to Google, right? Naturally. Όταν έχεις μια φυσική ερώτηση, πας στο Google. Google knows everything in the natural. Και ξέρει τα πάντα στο φυσικό. Anything you want to know from cooking. Από μαγειρική. To medicinal purposes. Μέχρι ιατρικά πράγματα. Google will tell you. Το Google θα σου πει. Well, we have a spiritual Google inside of us. His name is the Holy Spirit. Όμως έχουμε πνευματικό Google μέσα μας. Και το όνομά του είναι το Πνεύμα του Άγιου. I have learned και έχω μάθει to search. Να ερευνώ. When I'm praying in the Spirit, I am searching the heart of God. Όταν προσεύχομαι πνεύματι, ερευνώ την καρδιά του Θεού. Because my spirit knows far more than my head knows. Επειδή το πνεύμα μου γνωρίζει πολύ περισσότερα από ό,τι γνωρίζει η διάνοια μου. And as you search, και καθώς ερευνάς, you will find. Θα βρεις. Jesus said, "Knock, and it shall be opened to you." Ο Ιησούς είπε. Χτύπησε και θα σου ανοιχτεί. Aren't you tired of being in the same place? Δεν έχεις κουραστεί να είσαι στο ίδιο μέρος? Month after month, year after year, the same old, same old, same old. Τόσους μήνες και τόσα χρόνια στην ίδια κατάσταση. Nothing is going to change. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Until you change it. Μέχρι να αλλάξεις εσύ. I love that verse of scripture that says, "Stir up yourself and take hold of me." Isaiah. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο στον Ισαΐα που λέει Stir up. Αναζωπήρωσε the gift of God within you. Το δώρο του Θεού, το χάρισμα του Θεού μέσα σου. Wake him up. Ξύπνησέ το. Stir up the gift of God. Αναζωπήρωσε το χάρισμα του Θεού. You have gifts that you don't even know you have them. Έχεις χαρίσματα τα οποία δεν γνωρίζεις ότι έχεις. They are there in you. Είναι εκεί μέσα σου. But they are asleep. Όμως κοιμούνται. Somebody's got to wake them up. Κάποιος πρέπει να τα ξυπνήσει. You have strength that you're not even aware of. Έχεις δύναμη που δεν γνωρίζεις. You have wisdom that you have not tapped into yet. Και σοφία που δεν έχεις αγγίξει. And a purpose. Και σκοπό. You have not even began to walk in it. Που δεν έχεις καν αρχίσει να περπατάς μέσα. And the Spirit of God is the only one that knows it. Και το Πνεύμα του Θεού είναι ο μόνος που το γνωρίζει. And the only person you're going to get that information from. Και το μόνο άτομο από το οποίο μπορείς να λάβεις αυτές τις πληροφορίες. Is the Spirit of God. Είναι το Πνεύμα του Άγιου. For no one knows the spirit of man or the heart of man except the spirit that is within him. Γιατί κανένας δεν γνωρίζει το πνεύμα και την καρδιά του ανθρώπου παρά μονάχα το πνεύμα που είναι μέσα του. Amen. It is time to seek the Lord. Είναι καιρός να εξητήσουμε τον Κύριο. It is time to lay down the things that weigh us down. Είναι καιρός να αφήσουμε τα πράγματα που μας βαραίνουν, μας τραβούν προς τα κάτω. Hebrews says, lay every weight. Lay it down, and the sin that so easily entraps us. Στους Εβραίους λέει να αφήσουμε τα βάρη κάτω και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. And run with perseverance. Και να τρέξουμε με θυπομονή. The race that is before us. Τον αγώνα που είναι μπροστά μας. Do you want to hear what the Spirit of God is saying to the church today? Θες να ακούσεις τι λέει το Πνεύμα του Θεού στην Εκκλησία σήμερα? Awake. Ξύπνησε. Awake. Ξύπνησε. Put on thy strength, O Zion. Ενδύσου την δύναμή σου, Σιών. Put on your beautiful garments. Βάλε τα όμορφα σου ρούχα. O Jerusalem, the holy city. Η Αγία Πόλη. For henceforth. Επειδή. There shall no more come unto thee the uncircumcised and the unclean. Δια του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει σε ο απερίτμετος και ο ακάθαρτος. When you get on fire for God, όταν the unbelievers will feel uncomfortable around you. Όταν γίνεις φωτιά για τον Κύριο, οι άπιστοι θα νιώθουν άβολα γύρω σου. Shake thyself from the dust. Εκτινάχθητε από το χώμα. Dust speaks of destruction. Το χώμα μιλάει για καταστροφή. Defeat. Ήττα. And sit down, O Jerusalem. Κάθισον Ιερουσαλήμ. Rest. Αναπαύθου. Loose thyself from the bands of thy neck. Λύσον τα δεσμά από του τράχυλού σου. O captive daughter of Zion. Εχμάλωτος θυγατήρ της Σιών. Whenever the scripture speaks of awake, it speaks of prayer. Όποτε η γραφή μας μιλάει για ξύπνημα, για
εξεγέρσιμο μιλάει για προσευχή. It speaks of seeking God earnestly in prayer. Για να εξητούμε τον Κύριο ειλικρινά στην προσευχή. When we are fully awake, όταν είμαστε πλήρως ξύπνοι, the Bible says that we will put on our beautiful garments, not on the outside, on the inside. Η Βίβλος λέει θα ενδυθούμε τα ενδύματα της μεγαλοπρέπειάς μας, όχι προς τα έξω, αλλά από μέσα. There shall no more come the uncircumcised and the unclean. There will be separation between us and unbelievers. Δια του λοιπόν δεν θέλει πλέον εισέλθει ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος. Θα υπάρξει ξεχωρισμός ανάμεσα σε εμάς και τους απίστους. I am amazed at times how believers find such comfort and fellowship with unbelievers. Με εκπλήσει μερικές φορές το πόσο οι πιστοί βρίσκουν παρηγοριά στο να έχουν κοινωνία με απίστους. We have nothing in common. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Amen. What common is there, or what agreement is there between light and darkness? Τι κοινό, τι συμφωνία να υπάρξει μεταξύ του φως και του σκοταδιού. Amen. When you get on fire for God, όταν γίνεις φωτιά για τον Κύριο, your light will burn so brightly. Το φως σου θα λάμπει τόσο δυνατά. They will be afraid of you. Που θα σε φοβούνται. But they will respect you. Όμως θα σε σέβονται. Because we have lost the reverence and the respect for the Holy Word of God, the world has lost its respect for the church. Επειδή όμως έχουμε χάσει το δέος και το σεβασμό μας για τον Λόγο του Θεού και ο κόσμος έχει χάσει τον σεβασμό του για την Εκκλησία του Θεού. Romans 13 verse 11 says, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. Ρωμαίους 13:11 λέει, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις εμάς η σωτηρία παρότε επιστέψαμε. It is high time. Είναι καιρός. I often ask the Holy Spirit. Συχνά ρωτώ το Άγιο Πνεύμα. And I ask him, Lord, what will it take for your church to awake? Και του ζητώ, Κύριε, τι θα χρειαστεί για να ξυπνήσει η Εκκλησία σου? What will it take for us? Τι θα χρειαστεί για μας? To really spiritually awake. Για να ξυπνήσουμε πραγματικά τα πνευματικά. Where we begin to see things the way God sees things. Για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός. Where we understand things the way God understands things. Για να κατανοούμε πράγματα όπως τα κατανοεί ο Θεός. Where we place our priorities on the things that are really important in life. Όταν θέτουμε τις προτεραιότητες μας στα πράγματα που πραγματικά είναι σημαντικά στη ζωή. Like relationship with the Lord, relationships with our family. Όπως η σχέση μας με τον Κύριο και η σχέση μας με την οικογένειά μας. Loving one another fervently and passionately. Να αγαπούμε ο ένας τον άλλο με πάθος. Serving one another. Να υπηρετούμε ο ένας τον with άλλο. Joy, με χαρά. With gladness, με ευχαριστία. Laying down our lives for the sake of the gospel. Να βάζουμε κάτω τις ζωές μας για τη χάρη του Ευαγγελίου. Even when it's not convenient or comfortable. Ακόμη και όταν δεν είναι βολικό ή δεν είναι άνετο μαζί μας. That we sacrifice for the gospel. Για να θυσιαζόμαστε για το Ευαγγέλιο. That we are aware of those that are lost around us. Να γνωρίζουμε για αυτούς που είναι γύρω μας χαμένοι. And we will not give God rest until it touches them. Και δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε από τον Κύριο μέχρι ότου να τους αγγίξει. When you are spiritually awake, the burden of the Lord will come upon you and you will not be able to rest. Όταν είσαι ξύπνος πνευματικά, το βάρος του Θεού θα είναι μέσα σου και δεν θα μπορείς να αναπαυθείς. Until you see those you love come into the kingdom of God. Μέχρι να δεις αυτούς τους οποίους αγαπάς να έρθουν στη βασιλεία του Θεού. Or at least have an opportunity to hear the true gospel. Ή τουλάχιστον να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το αληθινό Ευαγγέλιο. Only God can do that for us. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό για μας. When we wake up. Όταν ξυπνήσουμε. When we are spiritually awake. Όταν είμαστε πνευματικά ξύπνοι. Ephesians 5 says, wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Εφεσίους 5 λέει, 14. 5, 14,
Δια τούτο λέγει, σηκώθητε ο κοιμόμενος και αναστήθητε εκ των νεκρών και θέλησε φωτίσει ο Χριστός. Notice that he calls those who sleep dead. Προσέξτε ότι ονομάζει αυτούς που κοιμούνται νεκρούς. Have you noticed that? Το προσέξατε? He said, "Awake, thou that sleepest." Σηκώθητε, λέγει ο κοιμόμενος. And arise from the dead. Και ανάστηθη εκ των νεκρών. And Christ shall give thee light. Και θέλησε φωτίσει ο Χριστός. Who's he talking to? Για ποιον μιλάει? This epistle was not written to unbelievers or sinners. Αυτή η επιστολή δεν γράφτηκε σε απίστους ή αμαρτωλούς. This was written to the church. Αυτή η επιστολή γράφτηκε στην εκκλησία. And he calls them to awake. Και τους καλεί να ξυπνήσουν. Notice. Και προσέξτε. That the church in Revelation, Jesus called the church in Sardis dead. Προσέξτε ότι και ο Κύριος Ιησούς αποκάλεσε την εκκλησία στη Σαρδίς νεκρή. He said, "I know thy works." Τους είπε, γνωρίζω τα έργα σου. You have a name that you live, but you are dead. Έχεις όνομα ότι είσαι ζωντανή, όμως είσαι νεκρή. How is that possible? Πώς είναι αυτό δυνατόν? How is that possible that a section of the church of the Lord Jesus in the book of Revelation is dead? Πώς είναι δυνατόν ένα μέρος της εκκλησίας του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι νεκρή? Paul gives us the answer. Ο Παύλος μας δίνει την απάντηση. In Romans, στους Ρωμαίους. He says, "For if you live after the flesh, you will die." Διότι λέει, αν ζεις κατά τη σάρκα, θα πεθάνεις. What does that mean? Τι σημαίνει αυτό? If you keep giving in to your flesh, αν συνεχίζεις να ενδίδεις τη σάρκα σου, if you keep fulfilling the desires of the flesh, και να εκπληρώνεις τις επιθυμίες της σάρκας, without restraint, χωρίς να τα περιορίζεις, the result would be spiritual death. Το αποτέλεσμα θα είναι πνευματικός θάνατος. And don't tell me this, once saved, always saved. I don't believe in it. Και μη μου πείτε αυτό το μια φορά σωσμένος για πάντα σωσμένος, γιατί δεν το πιστεύω. You can spiritually die if you continue to give in to your flesh and into your sin. Μπορείς να πεθάνεις πνευματικά αν συνεχίσεις να ενδίδεις στη σάρκα σου και στα θελήματά της. That's why Paul calls, he says, it is high time to wake up. Γι' αυτό ο Παύλος μας καλεί και λέει, είναι καιρός να ξυπνήσουμε. Get some strength in your spirit. Πάρ ενδυνάμωσε το πνεύμα σου. And stand against the wiles of the devil. Και στάθου εναντίον των μεθοδιών του διαβόλου. God is looking for spiritually strong people. Ο Θεός ψάχνει για πνευματικά δυνατά άτομα. John the Baptist, the Bible says, he grew and he became strong in spirit. Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή λέει ότι μεγάλωσε και έγινε δυνατός στο πνεύμα. You don't get born again being strong in the spirit. You become strong in the spirit by giving yourself to the things of the spirit. Δεν αναγεννιέσαι και άμεσα είσαι δυνατός στο πνεύμα, αλλά μεγαλώνεις το να γίνεις πνευματικός, δυνατά πνευματικός. We become strong in spirit. Γινόμαστε δυνατοί στο πνεύμα. The book of Proverbs says, "The strong spirit of a man will sustain him in trouble and in sickness." Στις παροιμίες λέει, το δυνατό πνεύμα του ανθρώπου θα τον διατηρήσει στον καιρό των ασθενειών και των προβλημάτων. But a wounded spirit, όμως ένα πληγωμένο πνεύμα, a broken spirit, ένα συντετριμένο πνεύμα, a weak spirit, ένα αδύναμο πνεύμα, who can bear? Ποιος μπορεί να το σηκώσει? Amen. God is looking for spiritually strong people. Ο Θεός ψάχνει για ανθρώπους που είναι δυνατοί στο πνεύμα. Because we wrestle not against flesh and blood. Επειδή δεν πολεμούμε ενάντια σε αίμα και σάρκα. But against principalities, against powers, the rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in heavenly places that are out to destroy you and destroy your testimony. Όμως πολεμούμε στο πνεύμα δυνάμεις του σκότους που είναι εναντίον σου για να σε καταστρέψουν. That's why we need to get some strength into our inner man. Γι' αυτό χρειάζεται να βάλουμε δύναμη στον εσωτερικό μας άνθρωπο. And put on the armor of God. Και να ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού. As Paul says, όπως λέει ο Παύλος, be strong in the Lord. Να είστε δυνατοί εν Κυρίω. And in the power of His might. Και στην δύναμη της ισχύως αυτού. When you become strong, όταν γίνεις δυνατός, things that used to
Τα πράγματα που παλιά overcome you σε νικούσαν will no longer be able to do so. Δεν θα είναι σε θέση να το κάνουν πλέον. Fear will have no dominion in you. Ο φόβος δεν θα έχει κυριαρχία μέσα σου. Anxiety will have no dominion in you. Το άγχος δεν θα έχει κυριαρχία μέσα σου. Amen. Stress will not overcome you. Το άγχος δεν θα σε νικάει. Worry will not overcome you. Ούτε η ανησυχία δεν θα σε πλημμυρίζει. Because you have become strong in spirit. Επειδή έχεις ενδυναμωθεί στο πνεύμα. And you successfully resist those things that come against you. Και επιτυχώς αντιστέκεσαι στα πράγματα που έρχονται ενάντια σου. That's why the Lord said to me that morning. Γι' αυτό ο Κύριος μου είπε εκείνο το πρωινό. He said, "Son, in the light of eternity." Μου είπε, γιέ μου, στο φως της αιωνιότητας. And in the realm of the spirit. Και στο η διάσταση του πνεύματος. It doesn't really matter how big your house is or how small your house is. Δεν έχει πραγματικά σημασία πόσο μικρό ή μεγάλο είναι το σπίτι σου. It doesn't matter to me if you live in a shack or in a palace. Δεν είναι σημασία για μένα αν ζεις σε μια καλύβα ή σε ένα παλάτι. Yet how many of us? Όμως πόσοι από μας spend our entire life ξοδεύουμε όλη μας τη ζωή pursuing those things. Πίσω από αυτά τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτά τα πράγματα. Not that they are evil. Όχι ότι είναι κακά. God says, "You seek my kingdom." Ο Θεός λέει, εσύ να εξητείς τη βασιλεία μου. And my righteousness, I will bless you with them. I'll give them to you without your sweat. Και τη δικαιοσύνη μου, και εγώ θα σε ευλογήσω με αυτά χωρίς καν να χύσεις υδρότα. He said, "It doesn't really matter to me what car you drive." Δεν έχει σημασία για μένα τι αυτοκίνητο οδηγείς. As long as it's paid for. Όσο αν, εφόσον είναι δικό σου, το έχεις πληρώσει. It doesn't really matter to me what position you hold in this world or what titles you have, what kind of education you have attained to. Δεν έχει σημασία για μένα τι τίτλους έχεις, τι θέση έχεις, τι είδους μόρφωση έχεις. What I care about, what concerns me is the state of your heart. Αυτό που με αφορά είναι η κατάσταση της καρδιάς σου. It's the condition of your relationship with me. Είναι η κατάσταση της σχέσης σου μαζί μου. Do you love me like you first loved me? Με αγαπάς όπως ήταν η πρώτη σου αγάπη? Or have you lost that fire, that first love? Ή έχεις χάσει αυτή την φωτιά, αυτή την πρώτη αγάπη? If yes, come back to me. Αν ναι, τότε έλα πίσω σε μένα. Amen. God resists the proud but gives grace to the humble. Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, όμως δίνει χάρη στους ταπεινούς. And I want to conclude with some words from the book of James. Και θέλω να κλείσω με κάποια εδάφια από το την επιστολή. You don't know how I wrestled reading these words. Δεν ξέρετε πώς μάχομαι μέσα μου διαβάζοντας αυτά τα λόγια. I said to the Lord, "Lord, these words are really, really tough. They're hard words." Λέω στον Κύριο, Κύριε, αυτά τα λόγια είναι σκληρά λόγια. And you want me to give these words to your beloved bride? Θέλεις να δώσω αυτόν τον λόγο στον αγαπημένη σου νύφη? Lord, I'm terrified. Κύριε, φοβάμαι. He said, "As many as I love, I rebuke and I chasten." Όμως ο Κύριος λέει, όσους αγαπώ, αυτούς διορθώνω και παιδεύω. If you love my church like I love my church, you would tell them the truth in love. Αν αγαπάς την εκκλησία μου όπως την αγαπώ εγώ, θα τους πεις την αλήθεια με αγάπη. Do what is necessary, but bring an awakening. Sound the trumpet. The Lord is coming. Κάνε ό,τι είναι αναγκαίο, όμως φέρε ένα ξύπνημα. And we hear the voice said, "Arise, the bridegroom is coming." Είχεσε τη σάλπιγγα και ακούμε τη φωνή να λέει, σηκώθητε, γιατί ο νηφίος έρχεται. Είναι στην πόρτα. And the virgins heard, they all heard the cry, they arose. Και οι παρθένοι όταν άκουσαν αυτό, όλες σηκώθηκαν. Five had oil, five did not have the oil. And by the time they got back, the door was shut. Οι πέντε είχαν έλεον, όμως οι άλλες πέντε δεν είχαν, και μέχρι να πάνε και να επιστρέψουν η πόρτα είχε κλείσει. Is the light of God burning? Καίει το φως του Θεού? Brightly in our lives. Λαμπερά μέσα στη ζωή μας? If not, it's time to repent. Αν όχι, τότε είναι καιρός να μετανοήσουμε. Pastor shared it all this morning here. I thought he was preaching my sermon. Ο Ποιμένας το μοιράστηκε το πρωί εδώ και νόμιζα ότι κηρύττε το κήρυγμά μου. James says, ο Ιάκωβος λέει, to worldly Christians, σε κοσμικούς χριστιανούς, to compromising Christians, σε χριστιανούς που έχουν συμβιβαστεί,
To those who are sleeping with the spirit of this age. Με αυτούς που κοιμούνται με το πνεύμα αυτής της εποχής. To those who have allowed their hearts to grow cold. Σε αυτούς που έχουν επιτρέψει τις καρδιές τους να σκληρινθούν, να ψυχανθούν. James gives us a scriptural pattern how to come back to the heart of God. Ο Ιάκωβος μας δίνει ένα βιβλικό πρότυπο του πώς να έρθουμε πίσω στην καρδιά του Θεού. And these are specific steps that we need to take by faith in order to find ourselves in the presence and in the glory of God. Και αυτά είναι συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε τους εαυτούς μας πίσω μέσα στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. James says, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ο Ιάκωβος λέει, υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεό, αντιστάθητε εις τον διάβολο και θέλει φύγει από σας. And we ask the question, how? Και εμείς ρωτάμε πώς. How do we submit ourselves to God? Πώς υποτασσόμαστε στον Θεό. How do we resist the devil? Πώς αντιτασσόμαστε στον διάβολο. By shouting at him? Με το να του φωνάζουμε. No. Όχι. You can shout all you want to. Μπορείς να φωνάξεις όσο θέλεις. You can make as loud noise as you want to. He's not threatened by that. Μπορείς να κάνεις όσο πιο δυνατό θόρυβο μπορείς, όμως αυτός δεν απειλείται από αυτό. Amen. The word tells us how. Ο λόγος μας λέει πως. Draw near to God and He will draw near to you. Πλησιάσετε εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει σε εσάς. We're not waiting on God. God is waiting on us. Δεν περιμένουμε εμείς τον Θεό. Ο Θεός μας περιμένει. He said, "Arise, you sleeper." Και μας λέει, ξύπνα, κοιμισμένε. Amen. There was a whole lot going on in the boat that Jonah was in. The people were drowning. And where was he? He was down sleeping. Συνέβαιναν τόσα πράγματα στη βάρκα, στο πλοίο που ήταν ο Ιωνάς και πού ήταν αυτός. Κοιμότανε. And the unbelievers had to go wake him up. Και οι άπιστοι έπρεπε να πάνε να τον ξυπνήσουν. Are we waiting for the world to bring an awakening by what's happening around us? Περιμένουμε τον κόσμο να μας ξυπνήσει και το τι συμβαίνει γύρω μας. Arise, you sleeper, what's going on with you? We're perishing and you sleeping. Και του είπαν, ξύπνα, υπναρά, δεν σε νοιάζει, χανόμαστε. He says, draw near. Πλησιάσατε, λέει. And he will draw near. Και θα σας πλησιάσει ο Θεός. And then he says something else. Και μετά λέει κάτι άλλο. Cleanse your hands, you sinners. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλοί. What does the hand speak of? Για ποιο πράγμα μιλάνε τα χέρια. Anybody knows? Ξέρει κάποιος. The hands are not the heart. Τα χέρια δεν είναι η καρδιά. What do the hands speak of? Για τι αντιπροσωπεύουν τα χέρια. Praxis, deeds. Τις πράξεις μας. Cleanse your hands from evil deeds. Καθαρίσετε τα χέρια σας από κακές πονηρές πράξεις. Purify your hearts, you double-minded. Αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμοι. And then he goes on to say. Και μετά συνεχίζει με το να πει. Be afflicted. Κακοπαθήσατε. Mourn. Πενθήσατε. And weep. Κλάψατε. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά σας εις κατήφια. How can I rejoice? Πώς μπορώ να χαρώ? When my heart is far away from the Lord. Όταν η καρδιά μου είναι μακριά από τον Κύριο. I can try. Μπορώ να προσπαθήσω. But it's futile. Όμως είναι μάταιο. Because only in the presence of the Lord there is true joy. Γιατί μονάχα στην παρουσία του Θεού υπάρχει αληθινή χαρά. At your side, O Lord, there are pleasures forevermore. Στην παρουσία σου, Θεέ μου, υπάρχουν πληρώματα χαράς. I cannot rejoice. Δεν μπορώ να χαρώ. When my heart has grown cold. Όταν η καρδιά μου έχει ψυχρανθεί. And he says, let your laughter be turned to mourning. Λέει, ο γέλος σας, το γέλιο σας δηλαδή, ας μεταστραφεί εις πένθος. Humble yourselves in the sight of the Lord. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου. And he shall lift you up. Και θέλει σας υψώσει. Fasting is spiritual mourning. Η νηστεία είναι το πνευματικό πένθος. And Jesus said, the days will come. Και ο Ιησούς είπε, οι μέρες θα έρθουνε. When the bridegroom will no longer be with them. Όταν ο νηφίος δεν θα είναι πλέον μαζί τους. Those are the days they will fast. Αυτές είναι οι μέρες που θα νηστεύουν. They cannot fast while the bridegroom is with them. Δεν μπορούν να νηστεύουν όταν ο νηφίος είναι μαζί τους. I ask you, is the bridegroom physically with us today? Σας ρωτώ, είναι ο νηφίος φυσικά μαζί μας σήμερα? No. Όχι. It's time to fast. Είναι καιρός να νηστέψουμε.
It's time to seek the Lord. Είναι καιρός να εξητήσουμε τον Κύριο. Until he comes and rains righteousness on us. Μέχρι που να έρθει και να ρεύσει η δικαιοσύνη του πάνω μας. I have come to the conclusion. Έχω έρθει στο συμπέρασμα. After much seeking the face of God. Μετά που εξήτησα το πρόσωπο του Κυρίου. Only a spiritual awakening. Μόνο ένα πνευματικό ξύπνημα will cause us to rise and stand on our feet. Θα μας κάνει να σηκωθούμε και να σταθούμε στα πόδια μας. And raise the standard και να ψηλώσουμε τον πύχη of the crucified Christ του σταυρωμένου Χριστού for the world to see για να το δει ο κόσμος and be drawn to him. Και να ελκυστεί προς Αυτόν. Just as Isaiah prophesied many years ago. Καθώς όπως είχε προφητεύσει και ο Ισαΐας πολλά χρόνια πριν. Arise, he said, shine. For your light has come. Γιατί το φως σου έχει έρθει. And the glory of the Lord has risen upon you. Και η δόξα του Κυρίου έχει εγερθεί πάνω σου. Nations will come to the brightness of the rising of the church. Τα έθνη θα έρθουν στη λαμπρότητα του σηκώματος της Εκκλησίας. And we will be like a city on a hill. Και θα είμαστε ως πόλη επί του όρους. Before the Lord Jesus comes again. Πριν να έρθει ξανά ο Κύριος, the true church will shine. Η αληθινή εκκλησία θα λάμψει. Because he's coming back for a bride that's so in love with him. Επειδή έρχεται για μια νύμφη που τον αγαπάει πολύ. So, are you going to be one of them? Θα είσαι ένας από αυτούς. Is there oil in your lamp? Are you bright? Υπάρχει έλεον στη... Is the light shining? Στο λιχνάρι σου λάμπει το φως σου. If not, αν όχι, this is the day of salvation and the day of repentance. Αυτή είναι η μέρα της σωτηρίας και η μέρα μετάνοιας. I urge you, my brother, my sister. Σου κάνω την πρόκληση, σε παρακαλώ, αδερφέ μου. Begin. Άρχισε. Do not waste any time. Μην σπαταλήσεις άλλο χρόνο. And put a concentrated effort. Και βάλε μια συνειδητή προσπάθεια. In seeking the face of God. Στο να εξητείς το πρόσωπο του Κυρίου. Let him love you, let him embrace you, let him minister to you. Επέτρεψέ του να σε αγαπήσει και να διακονήσει σε σένα. Let him speak to you directly, heart to heart. Να μιλήσει σε σένα καρδιά προς καρδιά. Let him align your heart and align your mind with his heart, with his thoughts. Επέτρεψέ του να ευθυγραμμίσει την καρδιά σου και τη διάνοιά σου με τη δική του καρδιά και τις δικές του σκέψεις. And walk into the adventure that he has planned for you. Περπάτα μέσα στην περιπέτεια που αυτός έχει σχεδιάσει.